Στον ντέρμπι του Ενατομίλου, ενώ το Καζακστάν έκανε την έκπληξη κερδίζοντας την Αστάνα την Σκωτία με 3-0. Με ιδανική ψυχολογία θα κατέλθουν στον αγώνα της Κυριακής με την Κύπρο στο ACP οι Βέλγοι μετά το ποδαρικό που έκαναν στο Euro χθες βράδυ στις Βρυξέλλες στον αγώνα με τη Ρωσία. Το γύρισμα για τον Καστάνιε είναι πολύ καλές οι προϋποθέσεις. Ο Τίλεμανς στην προκή το σούτ 1-0. Ο Τίλεμανς έδωσε νωρίς το προβάδισμα στους Βέλγους, όμως ένα σοβαρό λάθος του Κουρτουά έδωσε τη δυνατότητα για την ισοφάριση του Ρώσους με τον Τσερτσίεφ αμέσως μετά. Σοβαρότατο λάθος από τον Κουρτουά. Δύο γκολ του Αζάρ στο τέλος των δύο ημιχρόνων. Το πρώτο με πέναλτι χάριζαν τη νίκη με 3-1 στο φαβορί του ομίλου μας. Οι Βέλγοι έρχονται στο νησί μας με χειρές απώλειες, καθώς 6 πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται από τον τεχνικό της ομάδας Ρομπέρτο Μαρτίν. Πρόκειται για τους Λουκάκου, Ντε Μπρόινε, Κόμπανι, Βίντσελ, Μένιε και Ντεμπέλε, οι οποίοι βέβαια απουσίασαν και χθες από τον αγώνα με τη Ρωσία. Έχει χώρο μπροστά του. Την παλιά του η κεφαλιά. Γκολ! 3-0! Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Καζακστάν έκανε την έκπληξη και επιβλήθηκε με 3-0 της Σκωτίας. Μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής, η εθνική μας βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με διαφορά τερμάτων και την ακολουθούν το Καζακστάν και το Βέλγιο. Χωρίς βαθμό η Ρωσία, η Σκωτία και το Σαν Μαρίνο. Στην επόμενη αγωνιστική, πέραν του αγώνα της εθνικής μας με το Βέλγιο, το Καζακστάν υποδέχεται τη Ρωσία και το Σαν Μαρίνο τη Σκωτία.